αν δεν ήταν τόσο σοβαρά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα λαϊκά στρώματα, θα έπρεπε να διακομωδούσαμε τη στάση πολλών κομμάτων εδώ πέρα. Είναι αυτή η κατάσταση που βιώνει ο λαός και έρχεστε από πάνω και ως τιμητές εμφανίζεστε για τα προβλήματα που με τις δικές σας πολιτικές οδήγησαν σε αυτή την κατάσταση στο λαό. Θα πείτε είναι υπερβολική αυτή η εκτίμηση του ΚΚΕ. Ας δούμε σήμερα τι ψηφίζετε. Όλοι σας, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, ΚΙΝΑΛ και δεν ξέρω αν το ψηφίζει κι άλλος. Την ενσωμάτωση Ευρωπαϊκής Οδηγίας που καθορίζει τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης στα ενεργειακά, στα αλκοολούχα ποτά και στον καπνό. Ποια είναι η επίπτωση των ειδικών φόρων κατανάλωσης? Καταρχάς είναι έμεση φόρη. Άρα λοιπόν είναι άδικη φόρη. Διαμορφώνεται το πλαίσιο των άδικων φόρων που έχει αντίστροφη επίπτωση με βάση τα εισοδήματα. Όσο πιο ψηλά είναι τα εισοδήματα, τόσο μικρότερη επίπτωση έχουν αυτοί οι φόροι. Όσο πιο αδύνατα, πιο μικρά είναι τα εισοδήματα, τόσο μεγαλύτερη επίπτωση έχουν. Γι' αυτό ακριβώς ένας από τους παράγοντες της ενεργειακής φτώχειας είναι και έμεση φόρη και ειδική φόρη κατανάλωσης. Και μετά μιλάτε και κλαίγεστε για την ενεργειακή φτώχεια που με τις ψήφους σας έχετε συνδιαμορφώσει. Δεύτερο ζήτημα. Η ειδική φόρη είναι άμεσα συνδεδεμένη με το λαθρεμπόριο. Όσο πιο ψηλή είναι η ειδική φόρη κατανάλωση, τόσο περισσότερο και το λαθρεμπόριο. Τόσο μεγαλύτερο κίνδυνο υπάρχει στο λαθρεμπόριο. Άρα λοιπόν από τη μια μεριά βάζετε υψηλούς φόρους, τσακίζοντας τα λαϊκά εισοδήματα και από την άλλη αφήνετε ολόκληρες μπουκαπόρτες ανοιχτές για το λαθρεμπόριο και στα καύσιμα και στα ποτά και στα τσιγάρα. Πολύ δε περισσότερο όταν υπάρχουν κατηγορίες που απαλλάσσονται της φορολογίας. Και μιλάμε για τα καύσιμα, οι εφοπλιστές που απαλλάσσονται της φορολογίας στο πετρέλαιο. Να λοιπόν πώς διαμορφώνεται και διαπλέκεται ένα σύστημα το οποίο έχει και ενεργειακή φτώχεια και μεγάλο λαθρεμπόριο και ιδιαίτερα επικερδές. Ένα ζήτημα λοιπόν αυτό. Δεύτερο θέμα. Για τους εκτελονιστές, τι ψηφίζετε Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ? Την απελευθέρωση του επαγγέλματος. Τι σημαίνει αυτό? Ότι τα δικαιώματα, τα επαγγελματικά θα συγκεντρωθούν σε όλο και λιγότερα άτομα. Το πυραμιδικό μοντέλο. Και στη βάση θα υπάρχουν όλοι αυτοί οι οποίοι θα τρέχουν νυχθημερών μέσα σε κλίμα ανασφάλειας και εντατικοποίηση της εργασίας χωρίς δικαιώματα για τους πολλούς. Να λοιπόν τι διαμορφώνεται όσον αφορά τα δικαιώματα. Έτσι λοιπόν το όλο έργο θα μεταφερθεί από τους αυταπασχολούμενους και τους λοιπούς σε μεγάλες εταιρείες και μάλιστα και σε εταιρείες που έχουν άδεια και συνολικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση να μπορούν να λειτουργούν και στη χώρα μας. Και μέσα από αυτή τη διαδικασία επί της ουσίας, τι κάνετε, τσακίζετε τα δικαιώματα. Τα επαγγελματικά και εργασιακά δικαιώματα των εργαζόμενων και αυταπασχολούμενων στον κλάδο του εκτελονισμού. Και όλα αυτά γιατί τα κάνετε? Για να διευκολυνθεί, λέτε, να μην διαταραχθεί η εφοδιαστική αλυσίδα και να μην υπάρχουν καθυστερήσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα. Ποιον απασχολούν οι καθυστερήσεις όσον αφορά τους ελέγχους που γίνονται? Διαμορφώνουν καλύτερο περιβάλλον διαφάνειας και ελεγχτικό? Όχι, εμείς λέμε. Άρα λοιπόν μπορεί πολύ πιο εύκολα να παρακάμπτονται διάφορες δικλείδες. Αλλά δεύτερον, πάνω απ' όλα, είναι ότι στο όνομα της ενίσχυσης της δράσης των πολυεθνικών που δεν θέλουν καθυστερήσει την εφοδιαστική αλυσίδα, τσακίζεται τα επαγγελματικά και εργασιακά δικαιώματα. Να λοιπόν ποιο είναι το αποτέλεσμα της συμφωνίας σας πάνω σε αυτή την ευρωπαϊκή οδηγία. Συμφωνία Νέας Δημοκρατίας, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, το ξαναλέω. Έτσι λοιπόν, όσο τα κόμματα αυτά εντάσσουν την πολιτική τους στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόσο τα αποτελέσματα τα βιώνει στο πετσί του με τραγικό τρόπο ο λαός. Θα πείτε είναι υπερβολικό. Ακρίβεια και ενέργεια που αναφέρθηκαν και άλλοι ομιλητές από την αντιπολίτευση κάνοντας κριτική στην κυβέρνηση. Μα συγγνώμη, ποιος διαμόρφωσε αυτό το ενεργειακό περιβάλλον? Δεν το διαμορφώσαν όλες οι κυβερνήσεις? Δεν είναι συνυπεύθυνες όλες οι κυβερνήσεις? Και του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ. Απελευθέρωση ηλεκτρικής ενέργειας ονομάζεται. Είναι πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βεβαίως.
τα επιχείρητα τα βιώνει ο λαός. Όχι μόνο τώρα, αλλά και τα προηγούμενα χρόνια με την ενεργειακή φτώχεια. Γιατί διαμορφώσατε ένα πολύ ακριβό ενεργειακό μείγμα. Στο όνομα της απελευθέρωσης, της απολιγνητοποίησης και της πράσινης μετάβασης. Συμφωνείτε και οι τρεις σας. Και όχι μόνο. Βεβαίως συμφωνείτε σε αυτή την πολιτική. Άρα λοιπόν ευθύνεστε για το πολύ ακριβό ρεύμα, το πολύ ακριβό ενεργειακό μείγμα το οποίο διαμορφώσατε. Επιβάλλετε πάνω σε αυτό το ενεργειακό μείγμα δεκάδες φόρους. Από τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης, από τους έμεσους φόρους, από τα τέλη ρήπων για να καταστεί ο λιγνίτης ακριβώς, από τη ρήτρα αναπροσαρμογής που κανείς δεν μιλάει για κατάρρευση, για αναστολή λέτε, και το χρηματιστήριο ενέργειας. Έχετε συμφωνήσει όλα αυτά τα εργαλεία που διευκολύνουν την απελευθέρωση και διαμορφώνουν ένα πολύ ακριβό μείγμα για το λαό. Και τώρα τι διαμαρτύρεστε? Γιατί ο λαός δεν μπορεί να πληρώσει? Και τι προτείνετε? Διάφορα ψίχουλα τα οποία δεν αναιρούν τις αιτίες, πέφτουν σε ένα καλάθι χωρίς πάτο, γιατί οι επιπτώσεις θα συνεχίσουν να είναι επώδυνες για το λαό. Γιατί η επόμενη μέρα θα είναι πολύ πιο δύσκολη. Γιατί ισχύουν οι ανταγωνισμοί, ισχύουν οι υπεριαλιστικοί πόλεμοι για τον έλεγχο των ενεργειακών πηγών. Και για όλα αυτά δεν λέτε τίποτα. Αποδέχεστε πολιτική Ευρωπαϊκής Ένωσης για απελευθέρωση, πολιτική του ΝΑΤΟ που εμπλέκει τη χώρα μας σε αυτούς τους πολέμους, στις υπεριαλιστικές συγκρούσεις, στο όνομα ότι αποτελεί σημεοφόρο των αμερικανοτικών σχεδιασμών στην περιοχή και μάλιστα με σημαντικές επιπτώσεις για το λαό που πληρώνει πολύ ακριβά αυτή τη συμμετοχή, αλλά και για τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Δεύτερο ζήτημα. Διαμαρτύρεστε για τη φορολογία. Αν το σύστημα είναι όχι σταθερό, κύριε Αλεξιάδη, αυτό είναι το πρόβλημα, ή ότι έχετε διαμορφώσει όλοι ένα σύστημα φορολογικό το οποίο είναι άδικο. Άδικο για το λαό, γιατί επιβαρύνει τα λαϊκά εισοδήματα και ταυτόχρονα πολύ γενναιόδωρο για το μεγάλο κεφάλαιο. Και μου πείτε ότι δεν φταίτε, όλοι σας φταίτε. Αλήθεια δεν αρνηθήκατε όλοι σας να φορολογηθούν οι εφοπλιστές, να αλλάξει τη διάταξη του συντάγματος? Και ο ΣΥΡΙΖΑ την αρνήθηκε, και η Νέα Δημοκρατία την αρνήθηκε, και το ΠΑΣΟΚ την αρνήθηκε στην πρόσφατη αναθεώρηση. Άρα ένα συνταγματικά κατοχυρωμένο το αφορολόγητο στους εφοπλιστές. Και μετά κλαίγεστε ότι ο λαός σηκώνει τα φορολογικά βαρύ, αφού εσείς διαμορφώσατε αυτή την πολιτική. Και το πιο τρανό, η πιο τρανή απόδειξη ότι είσαστε συνυπεύθυνοι σε αυτά τα τεράστια προβλήματα που κάνουν το βίο αβίωτο του λαού, είναι αυτός εδώ ο πίνακας της έκθεσης απολογισμού της ΑΑΔΕ, που τη λέει για τα ληξιπρόθεσμα χρέη. Και είναι αποτέλεσμα των πολιτικών σας αυτή η εικόνα που διαμορφώνει αυτός ο πίνακας. Όταν το 86,5% αυτών που χρωστάνε, έως 5.000 χρωστάνε αυτοί, πόσο χρωστάνε από τα ληξιπρόθεσμα χρέη? Μόλις το 2,2% χρωστάνε. Και αυτούς η ΑΑΔΕ με τις πολιτικές σας για αποτελεσματικότητα στο έργο της θα κυνηγήσει. Αυτούς με τις πολιτικές σας για τους πληστηριασμούς από ιδιώνυμο που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ και ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς μέχρι το νέο νόμο, το πτωχευτικό της Νέας Δημοκρατίας, αυτούς έχετε βάλει στο στόχαστρο. Αυτούς τους φτωχούς που δεν μπορούν να πληρώσουν αυτούς τους φόρους. Γιατί άμα χρωστάς 5.000 με προσαυξήσεις, δεν είναι και κάτι τρελό. Δεν έκανε περιουσία. Είναι γιατί δεν μπορεί να πληρώσεις. Αλλά αυτοί που χρωστάνε πάνω από 10 εκατομμύρια, αυτοί δεν έκανε γιατί δεν μπορούσαν να πληρώσουν, αλλά γιατί τα έκαναν περιουσιακά στοιχεία. Με παράνομο τρόπο. Και όμως αυτοί μένουν στο απειρόβλητο. Και να δούμε πώς είναι αυτοί. Το 2,1% που χρωστάει από 50.000 και πάνω, είναι μόνο το 2,1%. Χρωστάνε πόσο? Το 92% του συνολικού του ληξιπρόθεσμου χρέους. Ενώ το 0,0%, δηλαδή αυτοί που χρωστάνε πάνω από 10 εκατομμύρια και είναι μόλις 1.300 στα 3,5, στα 4 εκατομμύρια που χρωστάνε, χρωστάνε το 60% του ληξιπρόθεσμου χρέους. Για αυτούς κάνετε τίποτα? Μπορείτε να κάνετε τίποτα? Όχι. Τους διαγράφετε τα χρέη. Γιατί λέτε δεν μπορείτε να τους βρείτε. Μα πώς θα τους βρείτε? Όταν έχουν μεταφέρει τα περιουσιακά του στοιχεία σε offshore εταιρείες.
σε φορολογικούς παραδείσους, όταν δεν έχουν κανένα ατομικό περιουσιακό στοιχείο, τι θα τους πάρετε? Αλλά ο λαός που δεν μπορεί να κάνει τριγωνικές συναλλαγές, που δεν μπορεί να πάει σε φορολογικούς παραδείσους και να δημιουργήσει offshore εταιρείες, αυτόν κυνηγάτε. Για να του πάρετε αυτά τα οποία δεν έχει μέσα από τους πληστηριασμούς. Να λοιπόν γιατί έχετε συνδιαμορφώσει συνολικά Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ αυτό το πλέγμα, το οποίο τσακίζει το λαό, δημιουργεί καθημερινά αδιέξοδα στους νέους και στις νέες. Και ερχόσαστε τώρα τιμητές όλων αυτών να λέτε ότι εσείς θα τους σώσετε, το ΠΑΣΟΚ ή ο ΣΥΡΙΖΑ θα τους ξανασώσει πάλι. Μην τους σώσετε τόσο πολύ. Και τσακώνεστε γιατί? Για το ποιος θα αναλάβει την καρέκλα της διαχείρισης. Για να επιβάλλει τι? Την ίδια πολιτική. Από τη στιγμή που η Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ και οι Αμερικάνοι είναι οι καθοδηγητές σας. Αυτόν την πολιτική εφαρμόζετε. Θα κάνετε κάτι διαφορετικό? Μικροπαραλλαγές θα κάνετε. Μικροπαραλλαγές χειραγώγησης και ενσωμάτωσης του λαού. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο και όλο το σκηνικό το οποίο διαμορφώνεται το τελευταίο διάστημα είναι τι? Ο λαός να παρακολουθεί από τον καναπέ του σπιτιού του τις εναλλαγές αν θα γίνουν ή όχι εκλογές και πότε αυτές θα γίνουν και όχι να συμμετέχει μαχητικά, δραστήρια και αποφασιστικά στον δρόμο του αγώνα για να ανατρέψετε τις πολιτικές. Το ΚΚΕ δεν είναι με αυτά τα παιχνίδια σκοπιμοτήτων που παίζετε. Εμείς θέλουμε το λαό πρωταγωνιστή των εξελίξεων, γιατί αν κάποιος μπορεί να σώσει το λαό, είναι μόνο ο ίδιος ο λαός με την πάλη του και με πολύ ισχυρό κουκουέ. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.